Καλησπέρα σα. Εδώ είμαστε. Εκτάκτο σήμερα 6 και 5 μέχρι τι 7 παρα 5. Ωραία για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Δυστυχώ αυτή η εβδομάδα σα το είχαμε πει εξ αρχή είναι κουτσουρεμένη λόγω αρκετών αγώνων και δεν θέλαμε να χάσουμε και σήμερα γι' αυτό και τη στριμώχνουμε την εκπομπή νωρίτερα από το συνηθισμένο. Γιατί στι 7 ακολουθεί το παιχνίδι του Άρη στην Ξάνθη για τη Σούπερ Λίγκα. Χθε ήταν ο αγώνα του ΠΑΟΚ με του ΠΑΣ τη Δευτέρα ήταν το μπάσκετ Παναθηναϊκός Άρης εμείς την πληρώνουμε πολλές φορές ως εκπομπή οπότε σήμερα κάνουμε μια ώρα νωρίτερα τουλάχιστον να προλάβουμε να πούμε πάλι στριμωγμένοι είμαστε αλλά θα, θα προσπαθήσουμε να τα προλάβουμε όσον αφορά την κυανόλευκη επικαιρότητα πάντα κοντά μας με τα Ντάντα στο κέντρο διαβίου μάθησης Εθνική Αμήνη 14α 2310 222 962 και www.landallops.edu.gr για να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. <Ρι> Πριν ξεκινήσουμε, μετά του Ηρακλή, είναι στην γραμμή μα η Ελένη Μπούντου. Έχει να μα πει παρενθετικά ρεπορτάζ. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Πριν από λίγη ώρα, μέσω ανταπόκρισης από την Αθήνα, έφτασε το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα, τουλάχιστον για σήμερα, του, του ΠΑΟΚ. Ο λόγος για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό της Ροστόφ, των Σβέριδ Ίγνασον, ο οποίος έφτασε στην Θεσσαλονίκη, οδηγείται κατευθείαν για ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν ολοκληρώνει την μεταγραφή του, την μετακίνησή του στον δικέφαλο. Πρόκειται για μεταγραφή και όχι για δανεισμό, όπως τουλάχιστον αυτή που έγινε νωρίτερα με τον Ολιβέηρα, ο οποίος πέρασε ιατρικά και αυτή την ώρα υπογράφει στα γραφεία της Τούμπας. Ε, μέσα στην ημέρα και αργότερα το βραδάκι Μάλιστα. έχουμε περαιτέρω εξέλιξη και στις δύο υποθέσεις αναμένοντας πάντα τις επίσημες ανακοινώσεις από πλευρά ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή καλά, συνέχεια βράδυ. Στο, στο ρεπορτάζ. Πάει και αυτή η σφίνα. Συνεχίζουμε και με τα δικά μας ξεκινάμε και αργότερα θα έχουμε ακόμα μια διακοπή όπου ο Νίκος Παπαδόπουλος φαντάζομαι από την Ξάνθη θα μας δώσει εντεκάδας για το παιχνίδι που ακολουθεί. Λοιπόν, εμ, στο ποδόσφαιρο στο ποδόσφαιρο που ναι μεν σήμερα ολοκληρώνονται οι μεταγραφές για τους παίκτες που ήταν σε ομάδα αλλά όπως ξέρετε μέχρι 15 Φεβρουαρίου θα μας απασχολήσει, ε, μάλλον, να βάλουμε και ένα μάλλον, η μεταγραφική περίοδος όσον αφορά τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Του Αραβίδη φαίνεται ότι δυσκολεύει γιατί έχει και κάποιες προτάσεις από το εξωτερικό και τις εξετάζει. Αν και δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι... Είναι ο ποδοσφαιριστή που καλύπτει τον Ρόκα όσον αφορά την κορυφή τη επίθεση. Τον καλύπτει ε, αναφορικά με τα στοιχεία που θέλει να έχει ένα επιθετικό. Και ε, για την περίπτωση του Ιντζόγλου, όσο υπάρχει αυτή η μετέωρη κατάσταση στον Άρη, γιατί ήταν στη λίστα με του αποχωρήσαντε, έτσι ε, δεν είναι χρήστο, αλλά παίζει. Τον χρησιμοποιεί. Μπορεί να το δούμε και σήμερα. Δεν ξέρω, είναι αποστολή, είναι, ναι. Ε, ε, ο Τζόγλου ήθελε να, και θέλει να επιστρέψει στον Ιρακλή, αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση από τη στιγμή που ακόμα δεσμεύεται συμβόλαιο με τον Άρη και δεν έχει απελευθερωθεί από, από εκεί. Ε, σίγουρα και η προοπτική για την ένταξη στο έμψυχο δυναμικό του Ιρακλή του τόρες του Ισπανού φαντάζει και αυτή, ε, όχι φαντάζει, ε, έχει αυξημένες πιθανότητες γιατί κερδίζει σε έδαφος όσον αφορά τις επιλογές και επιθυμίες του Μανουέλ Ρόκα. Για την περίπτωση του Λούκα Μπραμπίγια, ένα Βραζιλιάνο που αρέσει πολύ στου ε, κεανολεύκου, υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα λέγεται Απόλαιο Λάρισα. Ε, Καθώ στην Ελλάδα ήρθε για τον Απόλαιο να Λάρισα, δεν ξέρω, πραγματικά οι Θεσσαλοί έχουν χτυπήσει φλέβα χρυσού. Θυμάστε τους Βραζιλιάνους τι έκαναν εδώ σε εκείνο το 3-1 που έγινε 3-4. Και εντοπίζουν, έχουν πολύ καλό σκάουτινγκ προφανώ στη βραζιλιάνικη αγορά και εντόπισαν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον έχουν φέρει στην Ελλάδα. Η διοίκηση του Απόλλωνα Λάρισας μεταφέρει προ τα έξω ότι ο παίκτη ανήκει σε αυτού. Παρά το ότι φαινόταν ότι δεν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη μεταγραφή, εάν δεσμεύεται, εάν το δεσμεύσουν η του Απόλλωνα, τότε θα είναι πολύ δύσκολο για να έρθει στον Ηράκλειο. Η προετοιμασία συνεχίζεται ευτυχώ χωρί προβλήματα. Α, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Μάρκου Ντούνι, ο οποίο θα εκτίσει ποινή τιμωρία λόγω καρτών, έχει δηλωθεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το Σάββατο, σε ένα άκρο και ανώλευκο Σάββατο, θυμίζω στι 3 η ώρα Ηρακλή Πλατανιά, στι 5 Ηρακλή Ψυχικό, στι 7 Ηρακλή ΠΑΟΚ, ανάλογη και η σχετική ανάρτηση από την αυτόνομη Θήρα 10, με κάλεσμα προ τον κόσμο και για τα τρία τα παιχνίδια. Όποιος θέλει μπορεί να τα καταφέρει και να δει το ένα πίσω από το άλλο. Σας λέγαμε τις προάλλες και αν δεν κάνω λάθος την τρίτη, προχθές δηλαδή, τον ρόλο που έχει ο κύριος Ηλίας από στο ποδοσφαϊκό τμήμα και στο οικονομικό κομμάτι. Και αυτό αποδεικνύεται και σήμερα με αυτό που ε, μεταφέρει η ίδια είπα, η ΠΑΕ Ιρακλής και, και μοιράζει κατά κάποιο τρόπο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το ότι ο κύριος Ηλίας Θοδωρήδης έδωσε πριμ για την νίκη του ηρακλή στο Βολ. Σε μία πρωτοβουλία επιβράβευσης και των παιχτών και της τεχνικής ηγεσίας για αυτό που κατάφεραν έδωσε ένα έξτρα πριμ και σίγουρα είναι θετικό αυτό το, το γεγονό. Ο κύριος Θοδωρή που έχει βάλει ένα σημαντικό ποσό μέχρι στιγμή και έχει βοηθήσει αρκετά τον Ντόμ Παπαδόπουλο στο συγκεκριμένο τομέα. Και το κομμάτι αρκετά έχει να κάνει με τον μπλοκαρισμένο λογαριασμό και με τη στενότητα που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Που δεν νομίζω κανεί να μπορούσε να το, να το κρύψει αυτό. Αλλά αυτό το πριν δίνει κίνητρο για να ακολουθήσουν κι άλλα ενισχύει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών γιατί το μάτς με τον Πλατανιά είναι εξίσου δύσκολο και εξίσου κρίσιμο και σημαντικό για την υπόθεση δεύτερη θέση που μπορεί το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται να βρεθεί ο Ηρακλής όσον αφορά τη δεύτερη θέση στο μείον 6 από το μείον 9 που είναι τώρα. Για να γίνει αυτό πρέπει να κερδίσει τον Πλατανιά και πρέπει η Κέρκυρα να χάσει στην Παναχαϊκή με με οποιοδήποτε σκορ στην στη Πάτρα που θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Χθε είχαμε εκπλήξει. Ο Απόλλων Πόντου που ήταν πάνω από τον Ηρακλή ένα βαθμό στο 21-20 ιτήθηκε από τον Αίτητο Σπάτον. Δεν ξέρω πώ περίμενα τέτοιο αποτέλεσμα. Και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να κοιτάξει ακόμα πιο ψηλά η ομάδα να κερδίσει τον Πλατανιά που σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που κρύβει ε, δυσκολίε και να περιμένει μετά, γιατί δεν φτάνει μόνο η Ερακλή να κερδίζει, πρέπει και η Κέρκυρα να κάνει γκέλε. Ανοίγουμε παρένθεση. Αυτή τη φορά πάμε στην Ξάνθη, στα πηγάδια. Εκεί είναι ο Νίκο Παπαδόπουλο. Θα μα ενημερώσει για εντεκάδα ή εντεκάδε, Νικόλα. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα το τα για δεκάδες, γιατί μόλις ήρθαν και επίσημα Ωραία. οι δεκάδες Ξάνθη και, Ξάνθη και Άρη. Ξεκινάνε τους γηπεδούχους, οι οποίοι ε, με τον Μίλαν Ράσταβατ στον πάγκο του, ο οποίο παρατάσσει του Ζίφκοβιτς, Μπαργέντο, Ντακώστα, Μπαξεβανίδη, Σαρπόνκ, Καμαρά, Κοβάσεβιτς, Καντά, Κάστρο, Σιλά ε, και ο Κασάδο, η 11 που επέλεξε ο Σέρβο τεχνικό. Για τον Άρη ε, έχουμε την παρουσία του Δημήτρη Διαμαντόπουλου στην αρχική δεκάδα για πρώτη φορά την φετινή σεζόν και μάλιστα για τον Διαμαντόπουλο είναι και η πρώτη του συμμετοχή ω βασικό σε παιχνίδι τη Super League. Ε, έχει παίξει στην πρώτη κατηγορία με την Κέρκη και τον Άρη τη φετινή σεζόν όταν πέρασε τη αλλαγή στο παιχνίδι με τον Άθρο. το ξεκινάει βασικό σήμερα στην κορυφή τη επίθεση ο 4-2-3-1 που επέλεξε τελικά ο Ζαβά όχι το 4-3-3. Με τον Κουέσσα στο τέρμα του Ζανακά έξω δεξιά άμυνας. Τον Κόρχου, όπω αναμενόταν, να παίρνει θέση του Βαλεριάνου στο αριστερό. Τον Δελιζήσι να είναι ο ένα κεντρικό αμυντικό. Τεμπούτο για τον Λίτζε Ρο, τον Γάλλο Στόπρο, που θα ξεκινήσει δίπλα στον αρχικό του Άρη. Στη μεσαία γραμμή το Μιτζέν Μπάσα με παρτενέρ το Μανόλη Σιόπη ο Λάρσον με τον Τικινή, με συγχωρείτε, ο Λάρσον με τον, τον Ματέο Καρσία θα είναι οι δύο εξτρεμ και ο Νικολά Τικινή, λίγο πιο πίσω, τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο, ο οποίος θα αγωνιστεί στην κορυφή τη επίθεση. Αναπληρωματική Γκαραβέλη, ε, Ντορεστά Μελιόπουλο, Λιζγάρα, Γέντρισεκ, και Μελισσόπουλο ε, για την Ξάνθια, Αναγνωστόπουλο, Ιντζόγλου, Βαλεριάνο, Μαρτίνε, Ματίγια, Νάκογλου και Σαβίδη, οι παίκτε που βρίσκονται στον πάγκο του Άρη. Αυτά σαν κάποια πρώτα στοιχεία από τα πηγάδια θα επιστρέψουμε και ναι. Να σε εκμεταλλευτώ ένα λεπτό, ε, ναι. ο Ντζόγλου είναι στην αποστολή? Είναι. Είναι ο παίχτης που κόπηκε από την βουλεύω. Όχι, είναι, είναι στο Πάγκο, είναι όχι, κανονικά ο Ντζόγλου, ναι. Okay. Είναι Κα, σε, καταλαβαίνεις σημαντικά. γιατί σε ρωτάω. Κοίτα, εμένα επειδή... Α, ε, και ε, σήμερα ε, είναι σημαντικά. τελευταία μέρα, οπότε... Ναι. Εγώ αυτό που είχα στην ενημέρωση για τον Ιντζόγλου μέχρι το βράδυ είναι ότι δεν είχε βρεθεί ακόμα η Χρυσή Τόμη με τον Ηρακλή προκειμένου να, να, πάει στον Ηρακλή. Τώρα δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι αυτέ τι τελευταίε ώρε τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά τουλάχιστον αυτό που γνώριζα εγώ για τον Ελευθέρη Ιντζόγλου μέχρι το βράδυ ήταν ότι δύσκολα θα προχωρήσει η μεταγραφή του στην Ηρακλή, γιατί δεν είχε βρεθεί Χρυσή Τόμη ναι. ανάμεσα στι δύο πλευρέ ακόμα. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να σε να καλά. καλά. Να ο ίδιο ο ποδοσφαιριστή, να συμπληρώσω αυτό που μετέφερε ο Νίκο, την τελευταία φορά που είχα επικοινωνία μαζί του, μου είχε πει ότι ε, πρέπει πρώτα να λύσω το συμβόλαιο με τον Άρη. Τώρα η αλήθεια είναι κάπου εντό εκτό και από τα αυτά. Γιατί ενώ δεν υπολογίζεται από τον Παντελήδη, ο Παντελήδη του είχε ξεκαθαρίσει στον Άρη ότι δεν τον έχει στα πλάνα του και όσο χρόνο πήρε συμμετοχή, πήρε γιατί υπήρχαν απουσίε στου κίτρινου. Ε, από την άλλη, ο Ηρακλής περίμενε τον Άρη. Για να τον αφήσει ελεύθερο για, κινη... για να κινηθεί Ότι υπήρχε θέμα υπήρχε Αλλά το παίκτης είναι στα πηγάδια Είναι στην αποστολή Σήμερα είναι η τελευταία μέρα Για τους παίκτες που έχουν συμβόλαια Το αφήνουμε κάπου Εδώ Εξπαικτικά πράγματα πάλι συμβαίνουν ε. Δηλαδή Τι να πω Τι να πω Τι να ξαναπώ γιατί Ω γνωστό, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μέσω τη ώρα για μπλε όλα αυτά τα χρόνια έχουμε βραχνιάσει. Πολλέ φορέ έχουμε κινδυνεύσει να χάσουμε και τη φωνή μα. Με όλα αυτά τα καραγκιωζιλίκια που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και, και, σήμερα ενημερωνόμαστε από την Αθήνα ότι πρότεινα να γίνει ακόμα ένα. Είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη που οι αναδιαρθρώσεις μπορούν να γίνουν ακόμα και μεσούς της περίοδου. Και ω γνωστόν ξέρουμε από το καλοκαίρι και είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον κύριο Λεουτσάκο, τον πρόεδρο τη Football League, για αυτό το. την αλλαγή. Και τότε, αν θυμάστε που ρωτούσαμε τον Παύλο τον Μηροφορίδη στη συνέντευξη τύπου, Νέο σκάνδαλο, κύριε μυροφορίδη, δεν ανεβαίνουν οι δύο, ανεβαίνει ο πρώτο και ο δεύτερο παίζει μπαρά. Θυμάστε τι μα είχε πει, Δεν μα απασχολεί αυτό, θα βγούμε πρώτοι. Και τότε ο Ερακλή δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ. Γιατί. και ο κόσμο δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ, γιατί έμεινε στο ότι θα βγούμε πρώτοι. Πάμε τρένο, πήραμε του πέκταράδε, του περλιγκάτου κτλ. Δεν ασχολούμαστε. Εμεί ασχολιόμασταν ω εκπομπή, για όσου άκουγαν την εκπομπή. Και ασχολιόμασταν γιατί δεν μπορεί να γίνεται αυτό κάθε φορά που ο Ερακλή βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Έγινε. Στη γάμα Εθνική, όπου πρόπερσι ανέβαιναν οι πρώτοι, πέρυσι οι πρώτοι δεν ανέβαιναν, έπρεπε να παίξουν μπαρά. Φέτο οι δεύτεροι πρέπει να παίζουν μπαρά, πέρυσι όφη και άρε ανέβηκαν. Δεν ανέβηκαν, Χρήστο, όφη και άρις. Δεν είχε μπαρά πέρυσι. Όφη και ανέβηκαν. Τώρα σου λέει ο δεύτερο να παίξει μπαρά. Και σήμερα έρχονται και λένε να εξετάσουμε το γεγονό, να μην πέρσουν τέσσερι. Να πέρσουν δύο. Να το ξαναλάξουμε. Γιατί όχι, ρε παιδιά, ό,τι θέλετε κάντε. Εσεί είστε ικανοί αν ο Ηρακλή κάνει ένα απίστευτο ντε και βγει πρώτο. Να πείτε ότι και ο πρώτο παίζει μπαράζ. Σα έχω ικανού να το κάνετε αυτό. Σήμερα, πάντω, στην uh, Παϊρακλή την εκπροσώπησε ο κύριο Παναγιώτη Λεονταρά ω uh, σύμβουλο τη uh, ποδοσφαιρική εταιρεία του Ηρακλή του και φυσικά. Ένα από του συνεργάτε του κυρίου Τόμ, Τόμ Παπαδόπουλο εκπροσώπησε του ε, κιανολεύκου και μέσα σε όλα υπόθηκε και αυτό εκεί στην Αθήνα. Δεν το έχετε αποφασίσει, δεν το έχετε ψηφίσει ότι πέφτουν τρει και ο τέταρτο παίζει μπαρά με τον δεύτερο. Που βέβαια αυτό είναι άδικο. Το έχουμε καταγράψει από το καλοκαίρι. Αλλά είπαμε το καλοκαίρι εμεί τα λέγαμε εδώ κάθε μέρα, αλλά. Όταν έγινε η δήλωση που έγινε, κάπω ησύχασε το πράγμα. Α, ωραία, θα βγούμε πρώτοι. Δεν είναι έτσι. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων, όχι, αλλά βάζουμε μια οτελεία και προχωράμε. Να διαβάσω την ανακοίνωση τη Παέρα Κλής και για μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία και μακάρι να ξανακαθιερωθεί γιατί υπήρχε στο παρελθόν ο λόγο για την οικογενειακή κερκίδα που από ό,τι φαίνεται. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Ε, επιστρέφει η δημιουργία. Της Heraklis Family Academy είναι γεγονός τους εντός αγώνες των ομάδων του Ηρακλή, δίνοντας τη δυνατότητα αποκλειστικά στους μικρούς αθλητές του συλλόγου μας αλλά και τους συνοδούς τους να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα. Φανταστείτε, ανοίγω παρένθεση, όλη αυτή την πιτσερικαρία από το Στίβο, από το Κολύμπι από το τζούντου, από τη συγχρονισμένη κολύβηση, από το πόλο, από το ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ, από το βόλεϊ, όλη αυτή την πιτσιρικαρία, γιατί δόξα τω Θεώ στι Ακαδημίε έχουμε πάρα πολλά παιδιά, να τα βάλει εκεί στην οικογενειακή κερκίδα. Πόσο, πόσο ωραίο θα είναι αυτό. Συμπληρώνω. Η αρχή γίνεται στον αγώνα ποδοσφαίρου του Σαββάτου. 2 του μηνό, 3 το μεσημέρι, με αντίπαλο τον πλατανιά. Αποκλειστικά οι μικροί αθλητέ μέλη των τμήματων του Ιρακλή θα φιλοξενηθούν στη θύρα 6 του Καθατζογλίου Σταδίου. Η είσοδό του για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνει μέσω λίστα με τα ονοματεπώνυμα των παιδιών να βρίσκεται στην είσοδο τη θύρα 6. Παιδιά ω 12 ετών υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα κηδεμόνα. Η είσοδο στο γήπεδο θα ξεκινά από τι 2 προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα και πάντα σε συνεννόηση με του ανθρώπου του συλλόγου. Από τον επόμενο εντό αγώνα με αντίπαλο την Κέρκυρα, οι μικροί αθλητέ του συλλόγου θα εισέρχονται στι θύρε των γηπέδων με τι κάρτε Ηρακλή Family Academy. Ωραία πρωτοβουλία. Στα του Ποδοσφαίρου θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα. Πάμε να συνεχίσουμε με μπάσκετ και να δώσουμε την καλησπέρα μα από τα ταλέντα του μπασκετικού Ηρακλή που έχει όλο το μέλλον μπροστά του και μακάρι να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τη, την ομάδα ε, μεγαλώνοντας σιγά σιγά. Είχε πρόσφατα την ευκαιρία και αυτός και κάποια άλλα παιδιά που τους δόθηκε από τον κύριο Κώστα Μέξα στο εύκολο παιχνίδι απέναντι στον εθνικό. Μάλιστα σημείωσε 12 πόντους. Ο λόγος για τον νεαρό καλασφαιριστή του Ηρακλή, τον Θανάση Τσούκα, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Θανάση, καλησπέρα και, και καλή χρονιά να ευχηθώ με, Καλησέρα, με υγεία. καλή υγεία. χρονιά, καλή χρονιά. Και συγχαρητήρια και για, και για την νίκη και για τη δική σου παρουσία. Νομίζω ήταν κάτι που ήθελε πολύ έτσι να, να αρπάξει μια ευκαιρία σε αρκετό χρόνο συμμετοχή από τον προπονητή σου σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ καταρχά. Εντάξει, ναι. Ξέραμε ότι θα ήταν εύκολο παιχνίδι και okay. ο coach μα έδωσε την ευκαιρία και σε μένα και στον φίλιο να αποδείξουμε έτσι κάτι κι εμεί. Mm -hmm. Το χάρηκε. Ε, ναι, εννοείται, το χάρηκα, εντάξει, τέτοιες ευκαιρίες δεν δίνονται πολλές και δόθηκε μία, εντάξει, όταν πήγαμε καλά, εντάξει, όλα καλά. Οι 12 πόντοι λένε κάτι για σένα. Ε, όχι, δεν νομίζω ότι λένε κάτι, εντάξει, έτυχε, έτυχα να μπουν, οι συμπέχτες μου έδωσαν την πάλα, ε, έκανα κάτι, λέω, ευχαριστώ, τα έβαλα, εντάξει. Δεν και εσύ, και εσύ τα έβαλες όπως τα βάζεις πάρα πολύ συχνά και, και πέρσι, ειδικά στο εφηβικό πρωτάθλημα και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, είναι στο χέρι σου να αποδείξει το μέλλον σου ανήκει, έτσι. Έτσι, έτσι είναι. Με τη δουλειά πάντα ε, μπορείς να τα καταφέρεις όλα. Ο συνδυασμό είναι εφικτό, δηλαδή ε, διάκριση στο εφηβικό και να είμαι κοντά και στους άνδρες γιατί μπορεί ο coach να με χρειαστεί να μπω μέσα να πάσα ώρα και στιγμή. Ε, είναι, είναι, είναι εφικτό. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, αλλά γίνονται όλα. Εντάξει, προσπαθούμε με, τώρα με το φυσικό να πάρουμε μια διάκριση. Mm -hmm. Και στο ανδρικό, οπότε μας χρειάζεται ο, ο coach Μέξος, θα είμαστε εκεί. Για το εφηβικό ανοίγω παρέθεση βάσει αυτού που είπαμε πριν από λίγο. Πέρυσι επιστρέψατε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε Final Four. Φέτος ναι. τι μπορούμε να, να περιμένουμε. Φέτος ε, προσπαθούμε με τα παιδιά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε πάμε στο Final Four και εκεί πέρα να προσπαθήσουμε να, να πάρουμε και το Bandwagon. Είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά εντάξει έχουν πιο πολλές πιθανότητες να πέρσι. Mm -hmm. Αλλά θα δούμε. Δε, δεν ξέρω ακόμα. Ρίσπορ, θα ανεβαίνει, θα ανεβαίνει, ο πύχη ε, λόγω και του ότι ενισχύθηκε η ομάδα, η εφηβική ομάδα το καλοκαίρι. Μα αρκετά νέα ε, ναι. που ήρθαν σίγουρα, στην Ελλάδα. Ναι. Σίγουρα, ναι. σίγουρα ανεβαίνει. Ήρθαν ε, καλοί παίχτε mm -hmm. από διάφορε ομάδε και αυτό σίγουρα ανεβάζει τον πύχη. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε και πότε χρονικά ε, θα είστε κοντά στο στόχο, δηλαδή το, το Final Four πότε είναι περίπου. Ε, από ό,τι άκουσα, ε, σε 1,5 μήνα κάπου εκεί. Ωραία. Πολύ. Ωραία. Πλησιάζει, σιγά-σιγά. Πλησιάζει, πλησιάζει αυτό. ναι. Πλησιάζει πλησιάζει. Αυτό. Πλέον έχετε μπροστά σα ένα παιχνίδι το Σάββατο εντό έδρα και πάλι με το ε, ψυχικό. Ε, Μία αναμέτρηση που σίγουρα καλείστε να προσέξετε, όπω ήσασταν πολύ σοβαροί και πειθαρχημένοι απέναντι στον εθνικό, άσχετα αν ξέραμε εξ αρχή ότι το μάτς θα είναι εύκολο, έτσι. Έτσι, έτσι είναι, ναι. Εντάξει, ψυχικό είναι καλή ομάδα. Mm -hmm. Εμεί κάθε μάτς πρέπει να το κοιτάμε σοβαρά, ξεχωριστά και να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί το κάθε μάτι είναι σημαντικό για την άνοδο. Πόσο κοντά είναι ο Ηράκλης, ε, Αθανάση. Ε... Πέρα από τη δεύτερη θέση που βλέπουμε μέσα σας, πόσο κοντά θεωρείτε ότι είναι, πόσο το πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε φέτος. Εντάξει, είναι νεωρής ακόμα, ε, τώρα αρχίζει ο δεύτερος γύρος. Σίγουρα όλοι το πιστεύουμε στην ομάδα. Αλλά εντάξει, έχει ακόμα άλλο ένα γύρο. Και τα play-offs άμα δεν μπορέσουμε να πάρουμε την πρώτη θέση. Ε, Πιστεύω ε, ότι τα play να είμαστε εμείς που θα ανεβούμε, θα δούμε. Βέβαια, okay. ε, μπορεί να... ή μάλλον να, να το πω αλλιώς, ότι είναι ένας στόχος να συνεχίσετε με νίκες ώστε να πάτε αίτητοι στην Αθήνα για να έρθει η νίκη με τον Ιωνικό και να, να κλέψετε τη... Εννοείται, αυτό είναι ο στόχο, να πάμε έτσι, στην Αθήνα και εκεί πέρα να τα δώσουμε όλα και να κυρίσουμε το ελληνικό και να είμαστε στην πρώτη θέση. Αυτό είναι ένα μεγάλο στόχο. Σου εύχομαι υγεία, να συνεχίσει έτσι και με του άντρε και με το εφηβικό και νομίζω ότι με του άντρε λίγο παραπάνω γιατί έχει και πάρα πολύ κόσμο που σε παρακολουθεί. Οπότε και αυτό είναι ένα, ένα ναι. έξτρα κίνητρο για σένα, έτσι. Έτσι είναι, ναι. Να είσαι καλά Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά. Να είσαι καλά. Βαγγέλη μου δεν... δεν το πρόλαβα, τώρα ήρθε, πω... δεν το πρόλαβα. <laughs> είναι, είναι ιδιαίτερα αγαπητό ο Θανάσης Τσούκα. Ε, τα χαιρετισματά μου στον ε, Βαγγέλη Τσίμω που μου στέλνει μήνυμα να πω στον αέρα ότι τον αγαπά. Το λέω τώρα, ελπίζω να το ακούσει. Ένα από τα εξαιρετικά ταλέντα του του μπασκετικού Ηρακλή και ένα παιδί που ε, πέτυχε 12 πόντους απέναντι στον εθνικό σε ένα παιχνίδιο που χρησιμοποιήθηκαν και άλλοι αθλητές και αυτοί που δεν έπαιζαν πολύ και κάποιοι για, ε, για περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ε, βέβαια αυτό που έρχεται μπροστά μας είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Θυμίζω σε εκείνο το μάτς ο φίλο είχε 6 πόντους ο Τζουγκαράκη 12, ο Μπένα 17, ο Λιάπη 9. Πέχτε που πήραν ακόμα περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Ο Τσούκα 13 με 3 τρίποντα. Είναι ο κύριο Παστελόνο, Το έχει αποδείξει αυτό. Με το τρίποντο έχει εξαιρετικέ σχέσει ο, ο νεαρό. Στανά ο Τσούκα που τον ακούσαμε εδώ ζωντανά στην ώρα για μπλε. Για το μπάσκετ να ενημερώσουμε. Μπάσκετ του δελτίου τύπου από την Καέρα Κλή ότι. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε, η σημερινή προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρί προβλήματα και αυτό είναι θετικό. Αύριο υπάρχει τρίωρη προπόνηση, κυρίω όσον αφορά την τακτική και την κατασκοπία κατά κάποιο τρόπο για τον επόμενο αντίπαλο. Αύριο το βράδυ αντιπροσωπεία τη ομάδος θα παραβρεθεί στην εκδήλωση για την κοπή τη Βασιλότητα στα γραφεία τη Αυτονομιστήρα 10 συμπληρώνω εδώ και λέω ότι όλα τα τμήματα του Ηρακλή θα είναι εκεί και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το βόλεϊ και τα υπόλοιπα. Και όλος ο, και όλο ο κόσμο είναι καλεσμένο αύριο το, το βράδυ. Ε, ε, Μα ενημερώνουν επίση από τον Ηρακλή ότι οι φίλοι τη ομάδα θα μπορούν από αύριο να προμηθεύονται τα εισιτήρια για τον αγώνα του Ιβανοφίου. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί σε live streaming όπω κάθε φορά από το κανάλι του Ηρακλή στο YouTube. Ενώ υπάρχει και ένα ωραίο ντεσού ε, που έλεγε και ο φίλος μου Χαρίλαος, Για τον ρονάλτα Ρουτκάουσκας, ο οποίο θα εκπροσωπήσει τον Ηρακλή στο 19ο All Star Game, που θα γίνει 8 με 10 Φεβρουαρίου στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στο διαγωνισμό των καρφωμάτων. Η επιλογή έγινε κατόπιν ψηφοφορία όλων των προπονητών τη α και είναι σπουδαίο το ότι επέλεξαν μεταξύ άλλων και τον Λιθουανό Παλίκαρο του Ηρακλή. Φτούφτου, να μην το ματιάξουμε, από τότε που ήρθε έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Χριστάρα μου κάνουμε το break. Πάμε να κάνουμε το, το διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε με κομματάρα, μπράβο Χριστό, στην ώρα για βλέπεις, το Λίμπερο 107,4. Σήμερα εκτάκτος μια ώρα πίσω χρονικά, καθώς στις 7 ακολουθεί το Ξανθι για το πρωτάσμα της Super League. Τότε την ώρα στο γιατί κουλέ όφι ατρόμητος 1-1, στο 63ο λεπτό είναι το μάτς εκεί. Για τον Πλατανιά, τον επόμενο αντίπαλο που τα ρεπορτάζ των κριτικών λένε ότι πλησιάζει ο Λουκίνας και θα τον ξαναδούμε γιατί ήταν, είχε έρθει ω αντίπαλο και είχε βραβευτεί με τον Παζιάννα. Βέβαια, μετά ακολούθησε η, η προσφυγή του και δεν ήταν ο μόνο. Ο, ε, ο Πλαδανιά που έχει πάρα πολλά προβλήματα να λύσει. Και η περίπτωση του Ντότζη. Και η περίπτωση του, του Ντουαλά. Και η περίπτωση του Δημούτσου. Γιατί κινδυνεύει με αφαιρέσει βαθμών, όπως και ο Απόλλων Λάρισας. Πλατανιάς που το αναφέρω γιατί είναι ο επόμενος αντίπαλος του, του Ηρακλή. Ε, Είναι θέματα που καλούνται να... να λύσουν όχι ότι μας ενδιαφέρει, απλά το... το καταγράφω. Να δούμε και την βαθμολογία που έχει δημιουργηθεί από χθε, γιατί χθε υπήρχαν παιχνίδια που είχαν αναβληθεί λόγω των... του χιονιά και πλέον καμία ομάδα δεν χρωστά μάτς. Ο Βόλος έχει 35 η Κέρκυρα 29, ο Απόλλων Λάρισσας 26, ο Πλατανιάς 23, ο Ιρακλής αν κερδίσει θα τον φτάσει και θα τον περάσει γιατί θα μετράει το μεταξύ τους και θα βρεθεί στην τέταρτη θέση, πάρα πάρα πολύ κρίσιμο το του Σαββάτου. Η δόξα στους 22, η Παναχαϊκή 21 όπως και ο Απόλλων πόντου που χθε έχασε παραλαμβάνω τον Αΐτος Σπάτων, Ο Εργοτέλης 20, η Καραϊσκιάκη 17 και η Σαμικός 15 όπως και ο Ηρόδοτος. Τρίκαλα 13 μαζί με τον Αΐτητο Σπάρτη uh, 11, 9. Χθε Αιγυνιακό Βόλο 1-4. Ήταν το άλλο μάτσο που, που, έγινε επίση κατά τη διάρκεια τη χθεσινή ημέρα. <Τι> Σα έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια. 13 στον αριθμό που βρίσκεται στον αέρα η ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 ότι ασχολούμαστε με όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή και πόσο μάλλον όταν υπάρχουν διακρίσεις και επιτυχίες και χαιρόμαστε πάρα πολύ, άσχετα αν κάποια από αυτά δεν είναι πολύ προβλεβλημένα, δεν ασχολείται ο κόσμος μαζί τους. Ε, ο Ηρακλής είναι παντού και όσοι διαφημίζουν τον Ηρακλή ε, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Γι' αυτό και θα δώσουμε συγχαρητήρια και στην προπονήτρια της συγχρονισμένης κολύβησης, η οποία μαζί με τα κορίτσια της μας έφεραν μετάλλια και διακρίσει στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο λόγο για την κυρία Ευγενία Κουτσούδη, η οποία είναι στην ε, γραμμή μα, η οποία έχει τα γενέθλιά τη σήμερα. Οπότε χρόνια πολλά και πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα δύο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ε, ε, είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή μας την επιτυχία. Ε, καταφέρουμε να, παίρουμε, να, πάρουμε σε αυτό το χειμερινό πρωτάθλημα κοραστίδων Α ε, δύο μετάλλια ε, σε δύο αγωνίσματα. Mm -hmm. ε, το πρώτο μας μετάλλιο ήταν στο ντουέτο με την ε, Αγγελοπούλη Κωνσταντίνα και την Καραπαναγιώτη Μαρία, που πήραν το τρίτο μετάλλιο, ε, με μικρή διαφορά από τις δεύτερες, από 28 ντουέτα πανελλαδικά. Ε, είχαμε και άλλο ένα ντουέτο με πιο μικρές αθλήτες που κάνανε εξαιρετική εμφάνιση και περάσαν στο τελικό ε, με τη δέκατη θέση. Και στο ομαδικό μας που βγήκαμε και εκεί τρίτες, από 15 ομαδικά. Και είχαμε κι άλλο ένα ομαδικό δεύτερο με μικρότερε ε, κι εκεί πέρα, οι οποίε ε, για πρώτη φορά ε, ε, πήγαν πολύ καλά και βγήκαν με δωδέκατε. Θυμίζω και την περσινή επιτυχία με το ναι, 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 χρυσό ναι, ναι, ναι. μετάλλιο. Και νομίζω ότι είναι μια διετία που, που πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό σημαίνει ότι ανοίγει η όρεξη για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Ακριβώ, ακριβώ. Έχει τώρα μια ανωδική πορεία η ομάδα μα. Αυτή η ομάδα γενικά προπονείται μαζί τα τελευταία τρία χρόνια. Ε, καθημερινά, ε, τρεις ώρες ε, έξοδες την εβδομάδα Είχαμε στόχο τώρα τα μετάλλια, το καταφέραμε ε, Ελπίζω κάποια στιγμή να χαρίσουμε και ένα πρωτάθλημα στο σύλλογο μας Μακάρι, μακάρι Και σύντομα κιόλας, ναι ε, Και γενικά είμαστε ο μόνος σύλλογο στη Θεσσαλονίκη Που έχει συνεχή παρουσία και διακρίση το άθλημα της ε, καλλιτεχνικής κολυμβησιά Δεν λέγεται πια συγχρονισμένη, καλλιτεχνική κολύμβηση θα πρέπει ε, να συνηθισουμε να το, να το αλλάξουμε. Ακριβώ, ε. ναι, 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 όλοι, όλοι προσπαθούμε ναι να το συνηθίσουμε <laughs> καλή τεχνική είναι πια. Και επίση θέλω να αναφέρω ότι έχουμε και δύο φίκρε ε, στην εθνική, mm -hmm. ε, την Αγγελοπούλου, Κωνσταντίνα, η οποία είναι στην εθνική Κορασίδων και τον Αύγουστο που μας πέρασε ε, πήγανε στο Μεσογειακό ε, και πήρανε δύο μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινό στο μαδικό. Και έχουμε και την Καραπαναγιώτη τη Μαρία, που είναι στην ολυμπιακή ομάδα γυναικών και προετοιμάζονται τώρα για την πρόκριση για του Ολυμπιακού Αγώνε το 2020 στο Τόκιο. Το οπότε του ευχόμαστε καλή καταλήψη. επιτυχία να Ναι, ναι, ναι. Πάντω και οι εικόνε είναι υπέροχε που πήραμε από την ναι. Αθήνα πρόσφατα με, με τι κοπέλε με το μετάλλιο και με τη σημαία του Ηρακλή αγκαλιασμένε, χαμογελαστέ. Ήταν πολύ, πάρα πολύ Μέσα στα μπλε του ήταν τέλειο. Ακριβώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή. Πάρα πολύ. Και τα παιδιά το χαρήκανε πάρα πολύ. Και με τόση σκληρή δουλειά όταν και να τα μείοντα είναι ό,τι καλύτερο. Τι δώρο σας έκαναν σήμερα. Πολλά. Πολλά δώρα, πολλά πολλά. Και τούρτες και λουλούδια και δώρα χαμώς, πολλά. Χαμώς, ναι, ναι, χαμώς. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι Χαμός, χαμό. Να, ναι. να το χαρείτε, να το χαρείτε όπως και την πρόσφατη πολύ μεγάλη επιτυχία που, ναι, που ναι. είχατε. Για, για μένα το δώρο μου ήταν αυτά τα μετάλια. Ναι! Ναι, και ήρθε, ήρθε λίγο πιο νωρί από τα γενέθλια. Ήταν ήρθε, δεν πειράζει, ναι, ναι, ναι. Φαίνονταν ότι, ότι, προ... ότι είναι, είναι, γι' αυτό. Μέχρι το καλοκαίρι υπάρχουν άλλε υποχρεώσει όσον αφορά ναι, τον Ηρακλή ναι, ναι. πέρα από την εθνική, ναι. να τι πούμε. Ναι, 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 ναι. Εννοείται, εννοείται. Έχουμε τώρα σε 1,5 μήνα φεύγουμε ε, για την open κατηγορία γυναικών mm -hmm. ε, που θα πάμε στο πρωτάθλημα αρχέ Μαρτίου. Ε, έχουμε μετά αρχέ Απριλίου που θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη ε, για ένα meeting που γίνεται, διεθνή meeting, δηλαδή έρχονται και ομάδες από το εξωτερικό, αθηνικές ομάδες. Είναι πολύ καλό και πέρυσι είχε γίνει στη ΣΥΡΟ, με πολλέ συμμετοχές. Και ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο. Μετά τέλος Απριλίου έχουμε το Πανελλήνιο Νεανίδων. Και μετά το Μάιο είναι ο τελευταίο μας αγώνα. Είναι το καλοκαιρινό το πρωτάθλημα, όπως ήμασταν τώρα στην Αθήνα, το χειμερινό μα. Τώρα θα πάμε για το καλοκαιρινό το Μάιο, που ευελπιστούμε να φέρουμε ακόμα περισσότερα μετάλλια εκεί πέρα. Έτοιμη την έχουμε την αγκαλιά να, να τα χωρέσουμε Έτοιμη, 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 έτοιμη ωραία, έτοιμη. τέλεια. Ε, τέλεια. Ε, το ρωτάω σε όλου, είτε είναι προπονητέ είτε είναι έφοροι ε, τμήματων όπω τα δικά σα που δεν έχουν πολύ μεγάλη προβολή, δυστυχώ. Αλλά ναι, όπως... ευτυχώ τέτοιε διακρίσει ε, κάνουν ίσω και περισσότερο κόσμο να ασχολείται. Και θα ήθελα, ω προπονητή, να μα πείτε αν κάποιο γονιό αυτή τη στιγμή μα ακούει. Και έχει γλυκαθεί από όλο αυτό που, που ακούει και επικρατεί στην καλλιτεχνική. Καλά το λέω πλέον. Καλλιτεχνική, σωστά. Καλλιτεχνική, καλλιτεχνική. Κολύβηση ναι, του Ηράκλη. Ναι, του ναι. Τι πρέπει να κάνει. Έχει μια κορούλα και θέλει να τη στείλει στον Ηράκλη, για παράδειγμα. Είμαστε, είμαστε καθημερινά τρει με έξι στο εθνικό mm -hmm. ε, Έρχεται το παιδί, δοκιμάζει, να δει αν του αρέσει. Που σίγουρα θα του αρέσει, δηλαδή τα κορίτσια γενικότερα είναι τρελαμένα. Από ποια ηλικία. Από ποια ηλικία. Ε, ξεκινάνε από τέσσερα. Από τέσσερα. Ναι, τέσσερα wow. ξεκινάνε σιγά-σιγά την εκμάστηση ε, για κολυμπή mm -hmm. και μετά σταδιακά μπαίνουν στην φάση της συγχρονισμένης καλλιτεχνικής κολύμπησης yeah. ε, για να μάθουν τα πρώτα βήματα και ναι από τεσσάρων ετών ε, παίρνουμε κορίτσια. Και παρά δυσκολίες γιατί είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο άθλημα. Δηλαδή, όλοι ε, απορούμε ε, το πώ αναπνέουν εκεί κάτω και τόση και ώρα Και Πάρα πολλέ ώρε χρειάζεται. Και πάρα πολλές ώρες. Ε, λέτε ότι του αρέσει πάρα πολύ, έτσι, παρά τη δυσκολία. Πολύ. <σχερ> κι όμω, κι όμω, κι όμω, ναι. Ε, και εκτό από την. Ε, 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 εμείς ε, Εμεί στι τρει ώρε προπόνηση κάνουμε μία ώρα γυμναστική. ε, και δύο ώρε είμαστε μέσα στην πισίνα. Που είναι λίγε για το συγκεκριμένο άθλημα. Δηλαδή, θέλει πολλέ ώρε. Να φανταστείτε ότι. Η εθνική ομάδα κάνει 8 ώρε προπόνηση. Οχτώ ώρες εμείς στην πισίνα. Προσπαθούμε... Ναι, 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 ναι. Και εμείς προσπαθούμε σε δύο ώρες να... Ό,τι μπορέσουμε να καταφέρουμε. Και φτιάχνουμε καταφέρουμε και αρκετά πράγματα. Ε, και επίσης κάνουμε και μπαλέτο τα κορίτσια και ακροβατική. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται το δικό μας το άθλημα. Ναι, γιατί τα παρουσιάζουν αυτά μετά μέσα στο, στο νερό. Ακριβώς, ακριβώς όλα. Πολλά συγχαρητήρια, χρόνια πολλά και πάλι να είστε γεροί. Σα ευχαριστώ πάρα πάρα να πολύ. μας πολύ. Κι άλλα. Να μα φέρετε κι άλλα. Ναι, μακάρι, μακάρι, το ελπίζουμε. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σα. Και σε εσά και σε εσά. Καλό βράδυ στην κυρία Ευγενία Κουτσούδη, η οποία της, έχει και τα γενέθλιά τη ε, σήμερα και πήρε πάρα πολλά δώρα. Αλλά το πιο σημαντικό δώρο που είπε η ίδια ότι πήρε ήταν τα μετάλλια από τα κορίτσια τη. Πολλά μπράβο στην συγχρονισμένη καλλιτεχνική πλέον, όπω λέγεται κολύβηση του Ηρακλή, ο Ηρακλής είναι παντού Ηρακλής θέλει να πρωταγωνιστεί παντού ε, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει το πόσοι ασχολούνται και αν ασχολούνται με ενδιαφέρει ότι το όνομα του Ηρακλή, οι φωτογραφίες αυτές οι φατσούλες, το μπλε και το άσπρο ε, διαφημίζεται προβάλλεται ανά την Ελλάδα, ανά την Ευρώπη με, δια, με διεθνείς αθλήτριες το έχω πει και φορές ο καθένας Όπω το βλέπει, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και τα γκολ, είναι κι άλλα. Είναι κι άλλα που μπορούν να κάνουν ένα σύλλογο μεγάλο και ο Ηρακλή και γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλο. Τεράστιος. Γιατί αναδεικνύει αθλητέ, γιατί προσφέρει σε αθλητισμό, πολιτισμό και όχι μόνο και γιατί πάρα πάρα πολλά παιδιά απασχολούνται καθημερινά σε οποιοδήποτε άθλημα του Ηρακλή πάρα πολλοί γονεί εμπιστεύονται τα παιδιά του στον Ιακλή και αυτό είναι υγεία. Και αυτό είναι προσφορά στην ίδια τη ζωή. Και ξανά πολλά μπράβο στα, στα κορίτσια και σε όσους έφεραν αυτά τα μετάλλια και αυτές τις διακρίσεις στο σύλλογο. Τρίτη θέση στο ομαδικό και εξαιρετικές ήταν όσον αφορά το ντουέτο να τις αναφέρουμε πάλι η Βάγια Σταυρούλα Ελένη με την Κατερίνα Μπέκου. Η... η Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου με τη Μαρία Καραπαναγιώτου. Που τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Στον, στο χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησαν. Το ζευγάρι που είπα ήταν η πρώτη θέση από την μεταμόρφωση. Και στα δύο κορίτσια που είναι στην εθνική ομάδα επίσης τα συγχαρητηριά μας. Θα διαβάσω και την ανακοίνωση που υπάρχει από το Ιραστόρα, Store, από την boutique του Ηρακλή δηλαδή. Φουλ του μπλε το Σάββατο. Πρώτη στάση Καφτανζόγλιο, δεύτερη στάση Ιβανόφιο και τέλο γυμναστήριο Μίκρα. Ποδόσφαιρο μπάσκετ βόλεϊ όλα στο πρόγραμμα και φυσικά και μια βόλτα από την boutique του Ηρακλή. Το Ira Store θα είναι ανοιχτό από τι 10 το πρωί του Σαββάτου και σα περιμένει μια έκπληξη που θα ξυπνήσει αναμνήσει από το παρελθόν. Ρετρό εμφάνιση από τη δεκαετία του 80, διαθέσιμη σε όλα τα νούμερα. Το νέο προϊόν τη και ανώλυφη boutique που θα σα ταξιδέψει. Φυσικά μπορείτε να προμηθευτείτε τα πάντα από σημαίε και μπλούζε μέχρι κασκόλ για να είστε πλήρω εξοπλισμένοι. Μένουμε δίπλα στην ομάδα και τη στηρίζουμε κάθε φορά σε κόσμια πλαίσια. Δρομολόγιο, Καφτανζόγλιο, Ιβανόφιο, Μίκρα και βέβαια με προμήθειε από το ERA Store. Υπέξε και ένα χρυσό μετάλλιο στο στίβο, ακόμα ένα, στην ημερίδα του ΣΕΦ. Ο λόγος αυτή τη φορά για τον α, Παύλο Μπόφτσι, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση στο Τριπλούν, α, στην ημερίδα αυτή που διοργανώθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο 26χρονος αλυπτής του τμήματος στίβου του Ηρακλή πρόσθεσε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με επίδοση στα 15.74 α, και συνεχίζει την προετοιμασία του για, άλλα, για ακόμα καλύτερα πράγματα και μπράβο του. Να πούμε και για, τον, για το τμήμα Στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου που συμμετέχει στους αναπτυξιακούς αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος. Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου το αγωνιστικό τμήμα καθώς και οι Ακαδημίες του Ιρακλή δίνουν ραντεβού στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο Δήμος Παύλου Μελά για την πρώτη αγωνιστική, ε, επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα της χρονιάς. Όσοι θα συμμετέχουν, καλούνται να έχουν μαζί του ή το επίσημο δελτίο κάρτα υγεία αθλητή ή υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση γονέα, θα δοθεί και θα συμπληρωθεί εκεί μαζί με κάποια ιατρική βεβαίωση. 2004-2005 ε, στα 2.000 μέτρα, 2004-2005 γερμανικά αγόρια στα 3.000 μέτρα, 2006-2007 αγόρια και κορίτσια 1500, ώρα προσέλευσης. 11.30 για αγώνα και κορίτσια, ώρα αγώνα 12.35 και, 12.45 αντίστοιχα. Για τα 2008, 9 και 10, σκηταλοδρομία 4 επί 1000, μικρη ομάδα, ώρα προσέλευση 11.30, ώρα αγώνα 1. Αυτό ε, ε, αυτά όσον αφορά και την ανακοίνωση του τμήματος Στίβου. Το όφι ατρόμητος στο Γεντή κουλέ στο Ηράκλειο παραμένει στο 1-1 στο 78 λεπτό. Να δούμε διαιτητέ για το μάτι του Σαββάτου στο ποδόσφαιρο στο Καφτανζόγλιο Ηρακλή Πλατανιά με τον Δημήτρη Μαλούτα. Καλώ το, το να και ασάργησε, το συνδέσμου η Μαθεία. Δεν το λέω για εσένα, για τον Μαλούτα το λέω. Ε, ο Ζάχο θα, θα ακολουθήσει σε λίγο, ήδη προετοιμάζεται εδώ στο στούντιο για το ξάνθιάρι που ακολουθεί. Αυτό είναι για μετά ή για το ημίχρονο. <ΣΣΣΣ> για, για το ημίχρονο. Πρώτο βοηθό Αθανάριο Παπαδάκη, στο συνδέσμου η Μαθία, Δεύτερο βοηθό Στέφανο Παρασίου του Συνδέσμου Ημαθίας, τέταρτος ο κύριο Αθανάσιος Δραγούσης, του Συνδέσμου Κιλκής, ενώ στο Βόλεϊ, πού το ρε παιδιά, εδώ το είχα, να το, για το Ηρακλής ΠΑΟΚ, που θα γίνει το Σάββατο, στι 7, Ματσάρα, έχουμε Γεροθόδωρο, πρώτο διετή, θεμελή, δεύτερο διετή, παρατηρητή τον κύριο Αντωνούλη, για το παιχνίδι, που θα ξεκινήσει στις 7 σε ένα Σάββατο που πραγματικά είναι... Πώς το λέγανε τον... Ε, τώρα. Το κινούμενο σχέδιο ρε, που έτρεχε, το Road Runner. Τρεις η ώρα Ερακλής Πλατανιάς, πέντε ώρα, Ερακλής... 5 η ώρα Ερακλής Ψυχικό, εφτά η ώρα Ερακλής Πάοκ. Ποδόσο, μπάσκετ, βόλεϊ, αντίστοιχα. Είσαι γνωστό Road runner. Λοιπόν, σου δίνω σκητάλι, Ζάχο, σου δίνω σκητάλι για να δώσεις ως Road Runner την δική σου πάσα στον Νίκο Παπαδόπουλο που θα περιγράψει το Ξάνθη Άρης σε πολύ λίγο. Πρώτο Θεό, αύριο ώρα για μπλε, εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,47 με 8, μαζί με τα Data Labs, το κέντρο διαβίωμα. Μάλιστα, μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στην πληροφορική 2310 222962, εθνικη σαμινης αμήνη 14α και datalabs.edu.gr. καλώς σας βράδυ.